καλά. Παγωνιά εντάξει, στα εκεί, όλα καλά. Σήμερα έχει δεκάδα, δηλαδή. Ναι, λέω, μέσα όμως κάνει κρύο, όπως και να έχει. Και πάντα στο χρειαζόταν τώρα αυτή η δεκάδα μετά. Δεν το συζητώ. Και μόνο από άποψη διάθεσης είναι καλύτερα τα πράγματα. Για να δούμε τι θα πω. Λοιπόν, έχω δύο σοβαρά θέματα έχουμε εδώ πέρα με το Βαγγέλη. Το ένα έχει να κάνει με την κατάσταση στα νοσοκομεία όσον αφορά τον κορονοϊό, τι γίνεται. Και το δεύτερο που μας απασχολεί εδώ στην Ιερά Πέτρα και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι τα νοσοκομεία και πού πάει το θέμα μετά τις ανακοινώσεις συνεχώς ότι θα αλλάξουν μετά τον κορονοϊό. Αυτή η έντονη φημολογία που υπάρχει. Είναι υπήρχαν και κάποιες ιδέες από την κυρία Γκάγκα, νομίζω στην Πάτρα, που ήταν κάποιες ιδέες. Το συζητήσαμε το θέμα χθες και στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ. Από ό,τι φαίνεται, ναι, η κυβέρνηση από την αρχή είχε κάποιο σχεδιασμό σχετικά με τα νοσοκομεία. Είχαν υπάρξει και δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό, αν θυμάστε, το καλοκαίρι του 2020, όμως τα πράγματα με τον κορονοϊό δεν τους επιτρέψανε να προχωρήσουν. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι σε εμάς εδώ στον Ομόλο Σιτήρου η αντιμετώπιση του κορονοϊού απέδειξε το αντίθετο από αυτό που λένε αυτοί. Δηλαδή απέδειξε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα τρία νοσοκομεία κυρίως έτσι, που έχουμε χρειάζονται, το νοσοκομείο να πει θα πάρει άλλο χαρακτήρα, το ξέρουμε αυτό, αλλά τα τρία νοσοκομεία που έχουμε χρειάζονται και πραγματικά αν δούμε πώς ήταν η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου που είναι ένα και αντιμετώπιση του κορονοϊού στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και πώς ήταν η κατάσταση και αντιμετώπιση του κορονοϊού στο νομό Λασιθίου, τα πράγματα σε εμάς ήταν πολύ καλύτερα. Γιατί δεν είχαμε νοσηλίες οι οποίες ήταν σε τρεις διαφορετικές κλινικές. Με αποτέλεσμα δεν ζωρίστηκε ποτέ το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου να πρέπει να νοσηλεύσει 30 και 40 περιστατικά ταυτόχρονα με κορονοϊό όπως έγινε στο Ρέθυμνο. Και είδαμε να νοσηλεύονται και 10 και 12 περιστατικά στην Ιερά Πέτρα, το αντίστοιχο στη Σιτία. Οπότε ήταν μια θετική εξέλιξη αυτό. Επίσης, το άλλο τμήμα που μπορούμε να πούμε ότι η ύπαρξη των τριών νοσοκομείων βοήθησε στην αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν το εμβολιαστικό κομμάτι. Σωστά. Όπου είδαμε ότι ο νομός Λαστίου πήγε πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους νομούς στον εμβολιασμό και ένας βασικός λόγος ήταν ότι αναπτυχθήκαν εμβολιαστικά κέντρα και στα τέσσερα νοσοκομεία, οπότε εξυπηρετήθηκε ο κόσμος πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Και είχαμε ποσοστά εμβολιασμού και έχουμε ποσοστά εμβολιασμού πολύ υψηλότερα από τον υπόλοιπο. Αυτά είναι δηλαδή επιχειρήματα. Αυτό σαν επιχείρημα. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα μετρήσουν. Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι δεν μετράνε αυτά του τύπου τα επιχειρήματα δυστυχώς και για άλλα θέματα, αλλά και σύν της άλλης ότι η μεταβολή των νοσοκομείων είτε της Ιερά Πέτρας είτε της Ιδίας, ας μιλήσουμε για της Ιερά Πέτρας, σε μια άλλη μορφή δεν νομίζω να εμπόδιζε. Μιλάω τώρα, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, το εμβολιαστικό. Αλλά αυτό που σας είπαμε στις νοσηλείες, γιατί και πάντα και σε όλες τις συζητήσεις που γινόταν και παλιότερα για αλλαγή του χαρακτήρα των νοσοκομείων και τέτοια, πάντα υπήρχε η λογική ότι τα νοσοκομεία θα διατηρήσουν βασικές κλινικές, έτσι όπως η παθολογική. Βέβαια τα πράγματα τώρα στην Ιερά Πέτρα θα ζωρίσουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, γιατί ένας από τους γιατρούς πήρε θέση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και μέσα σε μερικούς μήνες από ό,τι φαίνεται θα βγει το ΦΕΠ του διορισμού, δηλαδή πήρε μόνιμη θέση με νέα προκήρυξη, οπότε θα πιεστεί και η καθολογική. Μιλάμε τώρα για παθολόγο. Παθολόγος, ένας από τους παθολόγους. Όχι ο επικουρικός. Όχι, ένας από τους μόνιμους. Και με διαγωνισμό πήρε τη θέση, όπως δεν το συζητούμε. Όπως το ίδιο έγινε και ένας από τους ανεσιολόγους. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι δυστυχώς αυτές οι προκηρύξεις, όπως βγαίνουν των γιατρών, προκαλούν ανακύκλωση μεταξύ των νοσοκομείων. Και γιατρούς εκτός ΕΣΥ δεν έχουμε στο σύστημα με αυτές τις προκηρύξεις. Δυστυχώς φταίνουν και οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα.
που πηγαίνουν είτε στο εξωτερικό είτε ιδιωτεύουν παρά να πάνε στο δημόσιο και να δουλέψουν με υψηλή φορολογία, με χαμηλές αμοιβές και με πάρα πολύ περισσότερες ώρες εργασίας από ότι στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό. Αυτή... Οπότε γίνεται αυτή η ανακύκλωση. Αυτή η αναστολή, κύριε Μανουσάκη, ότι έχουμε κάποιο νέο, γιατί λείπουν αρκετοί από το... και από τον νομό. Όχι μόνο δεν έχουμε κάποιο νέο θετικό για πιθανή επανοδότους, αλλά εμάς από Δευτέρα μπαίνουν δύο ακόμα συνάδελφοι σε αναστολή, οι οποίοι είχαν πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο λύγει. Και το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες τέτοιου είδους αναστολές εργασίας, γιατί θα λήξουν σταδιακά και άλλα πιστοποιητικά νόσησης. Επίσης, κάτι που προβληματίζει αυτή την περίοδο το χώρο μας και υποδεδίν το συζητήσαμε χθες στο Γενικό Συμβούλιο, θα εκδώσει κάποια σχετική ανακοίνωση σήμερα μέχρι το μεσημέρι, είναι το ζήτημα ότι η τρίτη δόση από 1η Φεβρουαρίου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη δόση και δεν έχει κάνει τρίτη δόση από τη Δευτέρα, θα θεωρείται ότι δεν είναι εμβολιασμένος. Έχουμε λοιπόν ένα ποσοστό εργαζομένων στα νοσοκομεία που δεν έχουν κάνει τρίτη δόση και έχουν περάσει 7 μήνες. Υπάρχει λοιπόν ο προβληματισμός αν αυτοί οι συνάδελφοι θα βγουν σε αναστολή ή όχι. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Είδαμε κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι δεν θα τους βγάλει σε αναστολή αυτούς τους συναδέλφους της κυβέρνησης. Από την άλλη, θα έχουμε και την ανακολουθία να θεωρούνται ανεμβολίαστοι, να μην μπορούν να πάνε σε μια ταβέρνα ή σε κάποια δραστηριότητα κάπου που πηγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά να μπορούν να εργάζονται στο νοσοκομείο. Ναι, όπως συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Ο ανεμβολίαστος, ας πούμε, μπορεί να σερβίρει, μπορεί να εξυπηρετήσει. Ενώ δεν μπορεί να πάει μετά να κάτσει να φάει Θα είναι και ανακόλουθο και στο άλλο, ότι θα υπάρχουν σε αναστολή οι ανεμβολίαστοι αυτή τη στιγμή συνάδελφοι και οι μεν θα εργάζονται ή δεν θα εργάζονται. Πολύ σωστά το λες, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Τώρα, εμείς αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να το ξανασκεφτεί, γιατί επί της ουσίας ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε σε αναστολή, και αν θυμάστε μαζί τα κουβεντιάζαμε από τον αέρα των εκπομπών σας, ο λόγος που μπήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αναστολή ήταν γιατί θεωρήθηκε ότι κινδυνεύουν οι ασθενείς περισσότερο για μετάδοση από τον κορονοϊό, από τους ανεμβολίες τους, από ότι κινδυνεύουν από τους εμβολιασμένους υγειονομικούς. Όμως τώρα τα δεδομένα είναι τέτοια που δεν ισχύουν. Δηλαδή, ανατρέπεται όλο αυτό. Έχει ανατραπεί όλο αυτό. Άρα τι μπορεί να κρύβεται τώρα πίσω από όλο αυτό, να ανοίξει ας πούμε ο δρόμος των απολύσεων μονίμων, παράδειγμα. Εμείς εθνούμε ότι η κυβέρνηση πίσω από αυτό κρύβεται αυτό που λέγατε προηγουμένως, το νέο ΕΣΥ. Δηλαδή να μια αποδυνάμωση των νοσοκομείων από προσωπικό και να το χρησιμοποιήσουν αυτός ως δικαιολογία και να πούμε που είναι ενώνουμε δυνάμεις, αφού λοιπόν είναι αποδυναμωμένα τα νοσοκομεία και δεν μπορούν να αποδώσουν, θα τα συνενώσουμε μεταξύ τους και θα μεταβάλουμε κάποια νοσοκομεία το χαρακτήρα τους και θα τα κάνουμε κέντρα υγείας κτλ. Έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των υπολείπων. Είναι εμφανές ότι από την αρχή η κυβέρνηση δεν ήθελε να στηρίξει η σημερινή κυβέρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά αναγκάστηκε ειδικά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Λόγω της πανδημίας θα έπρεπε να ανοίξουν κάποιες επιπλέον κλίνες μέσα. Δυστυχώς, το δεύτερο χρόνο της πανδημίας, το 2021, τα πράγματα δεν εξελιχθήκαν το ίδιο. Δεν είχαμε συνέχεια των προσλήψεων, δεν συνεχίστηκε η αύξηση των κλίνων μέσα επαναλαβικά, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε σήμερα 100 νεκρούς τη μέρα, η Ελλάδα να έχει σκαρφαλώσει μέσα στην πρώτη τριάδα τους νεκρούς ένα εκατομμύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή να υπάρχει κίνδυνος και ποια θα είναι η συνέχεια. Αυτή η πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, έχει κοστίσει. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των νεκρών από την πανδημία σημειώθηκε το δεύτερο εξάμεινο του 2021, που και προσλήψεις δεν είχαν γίνει στα νοσοκομεία επιπλέον και είχαν βγει σε αναστολή 7.000 υγειονομικοί εκείνη την περίοδο. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα μέχρι τώρα. Δυστυχώς απέναντι σε αυτά τα ζητήματα δεν βλέπουμε μια αντίδραση της κοινωνίας έντονη. Είδαμε ότι η κοινωνία αποδοκίμασε πάρα πολύ αυτό που συνέβη στην
Αττική Οδό και την ανυπαρξία και την αδυναμία τόσο του οργανωμένου κράτους όσο και του, της σύμπραξης ιδιωτικού με δημόσιο τομέα. Που φάνηκε ότι στην πράξη. Ναι, αυτό τώρα κύριε Μανουσάκη, εδώ μου επιτρέπει να πω, επειδή το σήκωσαν ψηλά μέσα και συστημικά που λέμε. Οπότε επηρέασαν την κοινή γνώμη. Ναι, όλη μέρα μας εμπομπαρδίζουν με αυτό. Και πείτε κάθε μέρα. Πέφτει ένα αεροπλάνο στην Ελλάδα. Κάθε μέρα πέφτει ένα αεροπλάνο. 100 νεκροί είναι ένα αεροπλάνο. Ένα μικρό χωριουδάκι. Και παρόλα αυτά τα συστημικά μέσα που λέτε δεν μπορούν να αναδεικνύουν αυτό το γεγονός. Δεν έχει γίνει συζήτηση που θα έπρεπε. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί ενώ η χώρα ξεκίνησε καλά? Γιατί αντικειμενικά η χώρα και η κυβέρνηση το πρώτο χρόνο, το πρώτο διάστημα τα πήγανε πολύ καλά. Κάνανε βέβαια το lockdown που κόστησε, αλλά κάνανε και προσλήψεις, κάνανε κινήσεις κλπ. Από εκεί και μετά όμως, από το δεύτερο χρόνο και μετά, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Αν είχε ασκηθεί μια έντονη πίεση στην κυβέρνηση για αυτό το θέμα, ενδεχομένως και η στάση της στο θέμα των συναδέλφων που είναι σε αναστολή να ήταν διαφορετική. Γιατί θα είχε μια πίεση. Η κυβέρνηση για τους συναδέλφους που είναι σε αναστολή λέει ότι έχω τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας να τους αφήσω εχθρός και να τους απολύσω. Εκεί τώρα υπάρχει ζήτημα. Θα πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί οι άνθρωποι ότι όλοι αυτοί που λείπουν σήμερα από τα νοσοκομεία και από το ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι λείπουν από το σύστημα πάρα πολύ και η απουσία τους κοστίζει. Κοστίζει στην νοσηλεία, κοστίζει στη σωστή νοσηλεία και δημιουργεί προβλήματα. Εμείς, ας πούμε, στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Γενικολάου είχαμε τον τελευταίο καιρό πολλά παρατράγουδα. Την πρωτοχρονιά, τα φώτα κτλ. Δεν βγαίνουν εφημερίδες. Κάνει και μια ανακοίνωση σήμερα από ό,τι είδαμε. Αυτό είναι, αφορά και την απόφαση της διοίκησης να βγάλει από τη θέση του προϊσταμένου τον προϊστάμενο γιατρό του ΤΕΠ. Αλλά γενικά υπήρξαν τις λειτουργίες μεγάλες στο τμήμα του Λόντων, γιατί δύο γιατροί βγήκαν σε αναστολή. Όταν από πέντε γιατρούς βγάζεις αναστολή τους τρεις, τους δύο και αφήνεις τους άλλους τρεις, καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και ήταν πολύ μεγάλα. Όλη αυτή η απουσία κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Και πόσο πιο πολύ το σκεφτείτε τώρα που εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, το ξέρουμε πολύ καλά πλέον, μεταδίδουν το ίδιο. Ακριβώς. Μα η παρότρινση επί της ουσίας αυτή είναι ότι για να, απλά για την προστασία των ιδίων, ενώ η μετάδοση είναι το ίδιο. Τώρα το να κρατιούνται σε αναστολή όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει είναι λίγο ανακόλουθο, γιατί από τη στιγμή που προτρέπουν τον κόσμο να έχει τη λογική ότι προστατευτείτε οι ίδιοι από τη βαριά νόση, όχι το να μεταδοθεί σε εκείνους ο κορονοϊός, για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός? Ναι. Και εμείς τα ίδια ζητήματα έχουμε. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας. Την Τρίτη έχουμε μια πανελλαδική ημέρα δράσης, η οποία θα διοργανώνεται μαζί με την ΑΔΔΗ και με άλλες ομοσπονδίες. Και από εκεί και πέρα τις επόμενες μέρες θα δούμε, η Προεδρία αποφάσισε 16 Ιανουαρίου ότι θα έχουμε νέες συνειδητοποιήσεις για τους συναδέλφους, για τους συναδέλφους που είναι σε αναστολή εργασίας και για τους συναδέλφους που έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και επίσης το επόμενο διάστημα, στο τέλος του μήνα, θα υπάρξει μια πανελλαδική συνειδητοποίηση μαζί με τους γιατρούς, με την ΟΕΝΚΕ. Δηλαδή ο χώρος των νοσοκομείων εξακολουθεί και είναι σε κινητοποίηση και σε αναβρασμό, αλλά δυστυχώς εμείς αυτό που ζητούμε και θέλουμε είναι να υπάρξει και υποστήριξη από την κοινωνία. Τώρα, δύο ερωτήματα ακόμα, κύριε Μανουσάκη, αν μου επιτρέπετε. Το ένα είναι, πιστεύετε δηλαδή ότι αυτοί οι νεκροί που δεν, για εμάς τουλάχιστον το λέμε κάθε μέρα, δεν είναι σαν στατιστικό στοιχείο, έτσι, να το έχουμε συνηθίσει, είναι 100 νεκροί κάθε μέρα. Πιστεύετε λοιπόν ότι η αποψήλωση, η αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αυτόν τον τρόπο και με τις αναστολές και χωρίς να έχουμε καινούργιες προσλήψεις και χωρίς ενδεχομένως νέες ΜΕΘ, όλα αυτά είναι απόρρια όλων αυτών? Είναι η αιτία που έχουμε τόσους θανάτους? Αυτό είναι ξεκάθαρο και το έδειξε και η μελέτη του κυρίου Τσιόδρα. Αυτό. Έτσι ήταν ξεκάθαρο από τη μελέτη του κυρίου Τσιόδρα και γι' αυτό υπήρχαν και τόσες αντιδράσεις εκείνη την περίοδο και έγινε προσπάθεια από την κυβέρνηση να υποβαθμιστεί αυτή η μελέτη. Ήταν ξεκάθαρο ότι
όπου υπήρχε υποστελέχωση και όχι σωστή οργάνωση των νοσοκομείων και των μονάδων τακτικής θεραπείας, τα ποσοστά θανάτων ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ήταν βασικό στοιχείο της μελέτης του κ. Τσουέβα αυτό και δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε και δεν λήφθηκε υπόψη στη συνέχεια. Και το άλλο τώρα, σιγά σιγά μας περνάει η πολιτική αυτή το να μπορούμε, ας πούμε, να, πώς να το πω τώρα, να μην να χωνέψουμε ότι δεν θα έχουμε τόσα νοσοκομεία, έτσι όπως το είπαμε και στην αρχή. Ότι ενώ εμείς λέμε ότι και η πανδημία και τα εμβολιασμοί είναι ένα 38 επιχείρημα για τα νοσοκομεία του Λασιθίου, πιστεύετε δηλαδή ότι φτάνει το τέλος των νοσοκομείων, γίνονται κέντρα υγείας? Και το ερώτημα είναι αν θα τους αφήσουμε. Ναι, από τη μία η κυβέρνηση έχει δείξει ότι μέχρι στιγμής δεν υποχωρεί όταν έχει ένα σχεδιασμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είδαμε ότι παρόλο τις αντιδράσεις στο θέμα των αναστολών εργασίας και τις επιπτώσεις, δεν έχει υποχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Τώρα, από εκεί και μετά, όπως είπατε, είναι και θέμα αντιδράσεων από την κοινωνία. Ίσως είναι το μοναδικό όπλο που θα μπορούσε να κάπως να ασκήσει πίεση και σε σχέση και με τους βουλευτές. Γιατί και παλιότερα, όπου είχαν επιχειρηθεί παρόμοια σχέδια, έμειναν πίσω λόγω των αντιδράσεων. Βεβαίως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν το πάρει πάνω του ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αν τα στοιχεία των δημοσιοποιήσεων του δείχνουν ότι είναι άνετα και μπροστά κτλ., δεν αποκλείεται να επιμείνουν και να το περάσουν εν τέλει. Αλλά σίγουρα οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών σίγουρα θα είναι κάτι που θα παίξει ρόλο για το αν θα προχωρήσει ή όχι αυτό το σχεδιασμό. Έχουμε, εκτός από τις αντιδράσεις των πολιτών, έχετε σκέψεις, δεύτερες σκέψεις για σκληρότερες αντιδράσεις εσείς από εδώ, από την πλευρά των νοσοκομείων του Λασιθίου? Είναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς και στο παρελθόν, που είχε γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα και η Ομοσπονδία, είχαμε πει ότι και βγάλαμε και ανακοινώσεις και στηρίξαμε την κινητοποίηση της Νεάπολης όλοι μαζί. Σε αυτό το θέμα θα είμαστε ενωμένοι. Οι εργαζόμενοι από τα 4 νοσοκομεία δεν θα δεχτούμε να κλείσει κανένα νοσοκομείο. Και από εκεί πέρα, σίγουρα αυτό το περιμένουμε να γίνει μετά το τέλος της πανδημίας. Δεν νομίζουμε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει κάτι όσο η κατάσταση είναι αυτή με την πανδημία. Απλά μας προετοιμάζουν ψυχολογικά, καταλαβαίνω, κάθε φορά απλά, με κάποιες δηλώσεις που... Ως σύλλογοι εργαζομένων, εμείς συμφωνούμε στο πράγμα ότι στηρίζουμε να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο και εφόσον τεθούν τέτοια ζητήματα, και βεβαίως θα υπάρχουν και αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Και κορονοϊός, τέλος στη φάση, την κατάσταση που έχουμε σήμερα, που υπάρχει σήμερα, έχουμε περισσότερες νοσηλίες στην Ιερά Πέτρα στην κλινική κορονοϊού, αν το καταλαβαίνουμε σωστά. Λιγότερες στη Σιτία και λιγότερες σε σχέση με την Ιερά Πέτρα στον Άγιο Νικόλαο, αντιλαμβάνεται. Στον Άγιο Νικόλαο τώρα έγινε μια αλλαγή σε σχέση με τη ΜΕΘ, σήμερα η τοπική εφημερίδα. Η ΜΕΘ COVID προσθέθηκε ένα κρεβάτι μετά από συζήτηση που κάνανε οι διευθυντές των ΜΕΘ της Κρήτης και αφαιρεθήκαν δύο κρεβάτια από την κανονική ΜΕΘ. Αυτό βέβαια δεν θα είναι για συνέχεια, θα είναι για ένα χρονικό διάστημα που πιέζεται και τα νοσοκομεία τα υπόλοιπα στο κομμάτι του ΜΕΘ COVID και ενδεχομένως μετά να αλλάξει πάλι. Αλλά σίγουρα... Είναι γεμάτη δηλαδή η ΜΕΘ COVID? Όχι, έχει δύο. Ναι, γιατί φαντάζομαι και περιστατικά φεύγουν, πάνε προ Ηράκλειο, για σωλήνωση παράδειγμα. Ναι, το τελευταίο διάστημα δεν είχαν φύγει. Από εκεί και πέρα η πίεση σίγουρα υπάρχει. Δηλαδή και το βλέπουμε ότι αλλάζει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτη η κλινική στον Άγιο Νικόλαο. Κατά καιρούς βλέπουμε ότι η πανδημία κάνει κύκλους ανάλογα με τη μετάδοση σε κάποιους χώρους δουλειάς, σε κάποιους χώρους διασκέδασης κτλ. Είχαμε δει ότι μετά τις γιορτές υπήρχε μια μεγάλη αύξηση και το είχαμε δει και είχαμε και στα παιδιά, στα σχολεία είχαμε εδώ, ειδικά στην Ιερά Πέτρα, μεγάλη διασπορά. Απλά εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχει δείξει η πανδημία ότι δεν μπορεί να βγάλει κανείς ασφαλή και σίγουρα συμπεράσματα για την πορεία της και συνεχώς μας επιφυλάσσει εκπλήξεις αρνητικές και γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να ευχαριστηθεί και να
προκαταβάλει το τέλος της πανδημίας τον επόμενο μήνα ή τους επόμενους μήνες. Έτσι, έτσι. Γιατί εκεί που ησυχάζουμε από τη μία μετάλλαξη έρχεται μετά μια άλλη και φέρνει τα πάνω κάτω, δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αλλαγές και στη ΜΕΘ προκειμένου να εξυπηρετήσει αν τυχόν περιστατικά. Η Ιερά Πέτρα, στην Ιερά Πέτρα είναι ο κορονοϊός που κάνει πάρτι αυτό το διάστημα. Έτσι, αυτές τις μέρες. Κύκλους κάνει η πανδημία. Κύριε Μανουσάκη, δεν ξέρω κάτι άλλο. Όχι, να σας ζητήσω συγγνώμη αν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης υπήρξε λίγο αναστάτωση. Γιατί ο μικρός. Δεν πάνε σχολείο, ναι, δεν πάνε τα. Το ακούσαμε ευχάριστα. Αυτό ήταν κάτι ευχάριστο. Ευχαριστώ, δεν τα φτιάμε. Να είστε καλά. Να έχετε όμορφη μέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον πρώτο σύλλογο εργαζόμενο, τον κύριο Μουρτάκη. Δεν μας αρνείτε ποτέ να μας...